Καλό μεσημέρι, κύριε Συντυχάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Βουλγαρή, και εσάς και στους ακροατές. Τελικά με το χιονιά όλα καλά, έτσι. Φταίει και ο Χατζηπετρής που λέει και το τραγούδι. Εκτός από την κυβέρνηση. Ναι, ναι. Νομίζαμε ότι με μια συζήτηση της πλάκας μέσα στην Βουλή, της πλάκας εισαγωγικά εννοώ, ναι, ότι μια τριήμερη συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, με πολύ ψηλούς τόνους, με μορφές κτλ. Νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα ξεμπερδέψουμε από τα ουσιαστικά προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Και το λέω αυτό διότι η πρόταση μορφής και της ουσίας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση, γιατί της ουσίας, εκτός από το ότι είχε τα χαρακτηριστικά της, της διαδικασίας να πάρει πρωτιά έναντι του ΠΑΣΟΚ, που διεκδικεί μια θέση, να το πω έτσι, στην πρώτη τριάδα, την κοινοβουλευτική τριάδα, είχε και το εξής γεγονός, είχε την εξής σκοπιμότητα να αποπροσανατολίσει τον κόσμο από τα βασικά προβλήματα που προκύπτουν αυτό το χρονικό διάστημα. Θα πει κάποιος, ο χιονιάς δεν είναι ένα σοβαρό θέμα? Βεβαίως και είναι και ένα σοβαρό θέμα. Αλλά για να τα πάρουμε διαχρονικά, να δούμε από την περίπτωση του Μάτι, της Μάντρας, εγώ σας λέω και από τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ηλία το 2007, για να μην σας φτάω στους σεισμούς αυτό... το 1999, με δεκάδες νεκρούς, με μεγάλες καταστροφές κτλ. Όπου ποτέ, μα ποτέ, καμία κυβέρνηση, είτε παλιότερες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, είτε πρόσφατα του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ξανά της Νέας Δημοκρατίας, προσπάθησαν να διαμορφώσουν δομές τέτοιες πολιτικής προστασίας και σχέδια αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής προστασίας που πραγματικά να προστατεύουν τον λαό από τέτοιου είδους. Ξέρετε, αυτό το έλεγα πριν τις διαφημίσεις, ότι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορούσε την κυβέρνηση, και όταν η αξιωματική αντιπολίτευση γινόταν κυβέρνηση, γινόταν το ανάποδο. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είτε ΠΑΣΟΚ, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε Νέα Δημοκρατία. Έτσι είναι, και δεν θα τα αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο αυτό, διότι αυτό το ήταν αναλαμβανόμενο παιχνιδάκι, ξέρετε, του αναπαγωγυρίσματος των ρόλων, το ζούμε συχνά πυκνά. Είδατε μία πρόταση δυσπιστίας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε αντίστοιχη πρόταση δυσπιστίας επί κυβέρνηση τη πρώτη φορά αριστερά από τη Νέα Δημοκρατία προς το ΣΥΡΙΖΑ. Παλιότερα είχαμε τους δύο εταίρους του τότε δικομματισμού ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ που κάνανε αντίστοιχα κόλπα. Είναι γνωστά, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά. Αλλά όλος αυτός ο ντόρος, και είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουν οι εργαζόμενοι όμως, είναι ότι γίνεται για να κρύψουν τη στρατηγική του σύμπλευση. Μιλάμε για μια πολύ βαθιά ταξική και απάνθρωπη πολιτική που προβλέπει διαρκή μνημόνια, κόφτες, ευρωπαϊκά εξάμεινα, αντιλαϊκά μέτρα. Γιατί? Για να σώσουν τα ιερά και τα όσια του συστήματος του καπιταλισμού, που είναι η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Και από την άλλη, φυσικά, να σερβίρουν στον λαό τα ψίχουλα, γιατί περί αυτού πρόκειται, που θα περιψέψουν από αυτό το μεγάλο παγωπότη των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα πάει στη συντηρητική του πλειοψηφία αυτό το πακέτο για την πράσινη και ψηφιακή καπιταλιστική έτσι κερδοφορία. Άρα λοιπόν είναι γελασμένοι, είναι βαθιά γελασμένοι αν νομίζουν ότι μπορούν με τέτοια κόλπα να θολώσουν τα νερά που πουλώνονται τις ευθύνες, τις εγκληματικές ευθύνες που διαπράττουν διαρκώς σε βάρος της πλειοψηφίας του λαού. Και ξέρετε, εμείς δεν περιμένουμε ως ΚΚΕ μια πρόταση μορφής, από όπου και αν προέρχεται αυτή, για να καταδικάσουμε και να αναδείξουμε μπροστά στο λαό τις αντιλαϊκές ευθύνες είτε του ενός είτε του άλλου. Το κάνουμε σε καθημερινή βάση αυτό, έξω από τις σπουδές των εργοστασίων, στους χώρους δουλειάς, στις πόλεις, στα χωριά. Μορφή, για παράδειγμα, είναι αυτό που κάνουμε οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Έτσι, τι ζητάνε εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον, που έχουμε αυτό το φωνικό ιό και ο κόσμος πεθαίνει στα ράτσα. Είμαστε οι πρώτοι, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουμε τα περισσότερα θύματα και τα περισσότερα κρούσματα καθημερινά, και διεκδικούν μαζικές προσλήψεις προσωπικού, να υπάρξει αύξηση της χρηματοδότησης στο δημόσιο σύστημα υγείας. Το ίδιο δεν κάναμε και οι μαθητές και οι φοιτητές, που σου λένε τι, και εκπαιδευτικοί, αραιώστε τα τμήματα, κάντε προσλήψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού καθαριότητας. Και η κυβέρνηση αγρονιγόρασε. Αγρονιγόρασε, και όλοι τα φορτώνουν, ο ένας τα φορτώνει στον άλλον. Για το χιονιά,
Δηλαδή αυτό το ξεκατίνιασμα του ενός με τον άλλον, και όχι φταίω εγώ, όχι δεν φταίς εσύ, φταίει η ιδιωτική εταιρεία που έχει την Αττική Οδό. Και προσέξτε τώρα, ο ένας υπερασπίζεται την υπάρχουσα εταιρεία, του παραχωρησιούχου, τον υπερασπίζεται και ο άλλος τον καταγγέλει. Γιατί προφανώς αυτός που τον καταγγέλει, που καταγγέλει τον παραχωρησιούχο, προφανώς θέλει να έρθει στη θέση του κάποια άλλη εταιρεία, κάποια άλλη ιδιωτική εταιρεία. Δηλαδή τέτοια χοντρά παιχνίδια παίζουν. Βέβαια όλα αυτά γίνονται όχι εκτός πεδίου, γίνονται στο ίδιο πεδίο. Ποιο είναι αυτό το πεδίο? Το κράτος. Ναι. Τι είναι αυτό το κράτος? Δεν είναι αστικό. Είναι τίποτα σοσιαλιστικό, είναι κομμουνιστικό, τι είναι? Οι ίδιοι δεν λένε ότι το κράτος έχει συνέχεια. Είτε είναι με ΣΥΡΙΖΑ, είτε με Νέα Δημοκρατία, είτε με ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας. Στο ίδιο κράτος συμβαίνουν όλα αυτά. Αυτό λοιπόν το κράτος του αστικό είναι που έχει οδηγήσει τον κόσμο στην ανασφάλεια, στη φτώχεια, στην εξατμίωση, στην ακρίβεια, στις ανατιμήσεις, είτε στα κάψιμα, είτε στα είδη πρώτης κατανάλωσης και πάει λέγοντας. Αυτός ο λαός κάποια στιγμή δεν πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να αντιδράσει? Ξέρετε, άκουγα τον κύριο Σταϊκούρα και έβαλα λάστιχο στα μπατζάκια, γιατί θα φύγουν τα λεφτά που θα πάρω από κάτω και μήπως σκιστεί η τσέπη από το βάρος και πέσουν από κάτω, και έβαλα λάστιχο. Διαβάζω όμως έρευνες ότι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα είναι πιο κάτω και από τη Λιθουανία. Τώρα έχουμε να μας πούν για την ενεργειακή κρίση, όλα αυτά που γίνονται με το λιγνίτι, για την ακρίβεια, ακριβά λοιπάσματα φέτος, ακριβά προϊόντα του χρόνου. Έρχεται και ο καιρός και τι να κάνουμε, σου λέει, παιδιά, θα μπει ο Πούτιν στην Ουκρανία, ακόμη πιο πάνω το φυσικό αέριο. Έβρεξε ακόμη πιο πάνω το κουνουπίδι στη λαϊκή. Και είναι τελικά ανυπεράσπιστος αυτός ο Έλληνας πολίτης. Ανυπεράσπιστος, δεν ξέρει από πού του έρχονται. Ναι, δεν είναι μόνο ο Έλληνας πολίτης, είναι συνολικά οι λαοί της Ευρώπης και σε ολόκληρο τον κόσμο, θα έλεγα εγώ. Γιατί όταν συγκρούονται, λέει, τα βουβάλια, ποιος την πληρώνει? Οι βάτραχοι. Συμπληρώνουν οι βάτραχοι. Σε προκειμένη περίπτωση, εντάξει, οι λαοί δεν είναι βατράχια, γιατί λαού θέλοντος γίνονται, και εγώ δεν ξέρω τι, επαναστάσεις ολόκληρες, έτσι, και γκρεμίζουν συθέμελα. Μπορούν να διαμορφώσουν νέες βαστήλες ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι ασύμβατες οι λαϊκές ανάγκες με την καπιταλιστική ανάπτυξη, είναι φανερό. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας επιχειρηματικός όμιλος, οι πλουτοκράτες και τα λοιπά να σου χαρίσουν απολύτως τίποτα. Και μάλιστα λένε ότι τα επόμενα 3 χρόνια θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με 4 αυξήσεις, ειδικά στην τιμή του ρεύματος. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η Κομισιόν. Τα λέει η Κομισιόν. Και την ίδια στιγμή υπάρχουν τα στοιχεία που λέει ότι ένα 10% του κατώτατου μισθού και ένα 13% του μέσου μισθού για τη μερική απασχόληση εξανεμίζεται. Ήδη με αυτές τις αυξήσεις, τα βασικά ήδη, έχει φτάσει ο πληθωρισμός, έχει υπερβεί το 5%, ήδη στο 5,1% με βάση τα στοιχεία της Ελλάδας. 1,5, περίπου 2, τι λέω 1,5, 2 εκατομμύρια νοικοκυριά βρίσκονται υπό την απειλή κατασχέσεων. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι το φαινόμενο. Συμβαίνουν και σε άλλες χώρες αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, αυτά που συμβαίνουν γύρω μας όλα, με τους μειωσμένους μισθούς, και αφήστε τώρα τι λέει ο Μητσοτάκης και τι λέει και ο Σταϊκούρας και τα λοιπά, ότι από 1η του Μάη θα έχουμε αύξηση του βασικού μισθού. Κολοκύθια στο πάτερο, επιτρέψτε μου την έκφραση, διότι υπάρχει ο νόμος Βρούτση Αχτσιόγλου, έτσι, που λέει ότι αυτά καθορίζονται με βάση την υπουργική απόφαση και με βάση τις αντοχές της οικονομίας. Ποιες είναι οι αντοχές της οικονομίας? Οι αντοχές των επιχειρηματιών, των εργοδοτών. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά. Η οικονομία είναι συντομημένη με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, είναι κοροϊδία να έχει αυξήσει στα είδη πρώτη κατανάλωση και στα κάψιμα 40, 50, 60% και για τα επόμενα 3 χρόνια και να σου λέει θα σου αυξήσω το βασικό μισθό μισό κουλούρι την ημέρα. Μα είναι κοροϊδία αυτό που συμβαίνει σήμερα. Είναι κοροϊδία. Να λοιπόν, γιατί θα πρέπει να πάρει αυτή την υπόθεση που λέμε ο λαός στα χέρια του, και το ΚΚΕ μιλάει ανοιχτά, καθαρά, χωρίς περιστροφές. Χρειάζεται ανατροπή αυτής της πολιτικής που εφαρμόζουν διαχρονικά όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, που έχουν βγει στον κυβερνητικό τόπο, είτε όσα προκύψουν, με δορυφόρους ή χωρίς δορυφόρους, έτσι, θα ακολουθήσουν μια τέτοια πολιτική. Ο λαός λοιπόν πρέπει να σώσει το ίδιο τον εαυτό.
Ο λαός θα σώσει μόνο το λαό και κανένας άλλος. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Θα πρέπει να πορευτεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε ένα αγώνα για το σήμερα, για να μπορεί να υπερασπίσει το δικαίωμα στο να ζει με αξιοπρέπεια, με ασφάλεια, να έχει ένα βασικό μισθό, να μπορεί να ζει την οικογένειά του, να μορφώνει τα παιδιά του, να έχει ατροφαρμακευτική περίδαση και ένα σπίτι για να μπορεί να βάλει μέσα την οικογένειά του, μιλάμε για αυτονόητες καταστάσεις. Και για όλα αυτά τα πράγματα το ΚΚΚ έχει καταθέσει τροπολογίες, έχει καταθέσει σωρία προτάσεων νόμου, οι οποίες απορρίπτονται από όλους ανεξαιρέτως και από κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ και από αντιπολιτεύσεις, από όλα τα αστικά κόμματα. Αλλά αυτό όμως θα είναι ένα μάθημα, ο αγώνας του σήμερα, για να πάμε σε αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη ο λαός. Και τι έχει ανάγκη ο λαός? Έχει για να προχωρήσει μπροστά, να διαμορφώσει όρους και προϋποθέσεις για να κατακτήσει το μέλλον. Δηλαδή για μια κοινωνία που θα καταργήσει οριστικά την εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο. Θα αποσπάσει δηλαδή από τους πλουτοκράτες, αυτούς που κατέφθουν σήμερα τα χρυγεία της οικονομίας και φυσικά πετώντας έξω το πολιτικό τους προσωπικό και που τους κλέβουν τον πλούτο, να μπορέσει να γίνει αφέντης του εαυτού του ο λαός για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Είναι τόσο εμφανή σήμερα η αντιφάση του καπιταλισμού, η σαπίλα που δείχνει, και ακόμα πιο εμφανή τα υποστηρίζουν όλα αυτά σε πολιτικό, σε κυβερνητικό επίπεδο, ένα κράτος το οποίο έχει σαπίσει, έχει βρωμήσει, έτσι, και να πάει μπροστά. Εμείς το έχουμε πει πολύ, εγώ, επειδή προέρχομαι και από την Κρήτη, ότι λέγοντας μια μαντινάδα προχθές του Βουλή, ότι αν μονιάσει ο λαός και τα δεσμά του σπάσει, μπορεί να χτίσει ένα ντουνιά και τούτο να χαλάσει. Πραγματικά, αλλά θέλει να πιστέψει τον εαυτό σου για να το κάνεις αυτό, έτσι. Λέει τώρα κάποιος ακροατής, και να κλείσουμε με αυτό, ο Φάνης, λέει ότι συμφωνεί, ωραία τα λέτε, αλλά γιατί δεν κυβερνάει το ΚΚΕ? Εντάξει, είναι ένα εύλογο ερώτημα. Βέβαια υπάρχουν και οι πονηρούλιδες που το θέτουν το ερώτημα αυτό, υπάρχουν και οι καλοπροαίρετοι, γιατί σου λέει αδελφέ μας λες, αλλά εντάξει, όπως κάτι πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προφανώς εδώ χρειάζονται να πάρουν, πώς να το πω, καταρχήν είναι ένα θέμα ο ίδιος ο λαός να πάρει την απόφαση, να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί άλλο να αποδέχεται μια ελπίδα που τους ενδύρουν είτε ο ένας είτε ο άλλος, ενώ στην πραγματικότητα παίζουν ένα παιχνίδι κάτω από τα πόδια του λαού. Έχει πολύ σημασία να κατανοηθεί από την πλευρά των εργαζομένων αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να διαλυθούν αυταπάτες, πιθανές ψεύτικες προσδοκίες που τους γεμίζουν. Είναι ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι ο ρόλος όλο αυτού του κρατικού μηχανισμού που, αν θέλετε, εκφοβίζει, φοβίζει τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Εχθές προχθές είχαμε μια απόλυση εργαζομένου και μάλιστα συνδικαλιστή σε αυτή την εταιρεία Volt, που είναι delivery, μια ξένη σκανδιναβική εταιρεία που απέλυσε εργαζόμενους στην Κρήτη. Τις προάλλες είχαμε μια απόλυση εργαζομένη στα ξενοδοχεία, γιατί τόλμησε να μιλήσει και να πει: ρε παιδιά, μην καταστατηγείτε το ωράριο, 8ωρο, και να πληρωνόμαστε με βάση αυτό που λέει η σύμβαση, και την απέλυσαν. Δηλαδή υπάρχει τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς. Έτσι. Από την άλλη, προφανώς και εμείς πρέπει να βελτιώσουμε την επικοινωνία, τη σχέση με τον κόσμο. Σημαίνει ότι το συνδικαλιστικό κίνημα θα πρέπει να ανατρέψει παλιές, φθαρμένες, συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες που του έχουν γεμίσει, του έχουν φουσκώσει τα μυαλά. Καλά, υπάρχει τώρα συνδικαλιστικό κίνημα που η ηγεσία του είναι εξαφανισμένη 10 χρόνια με τα μνημόνια και επανεμφανίστηκε για να μάθουμε ότι στηρίζει Γιώργο Παπανδρέου? Για ποια ηγεσία μιλάμε τώρα? Μιλάμε για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα που θα το βρούμε σε πολλές ομοσπονδίες, θα το βρούμε σε πάρα πολλά σωματεία και συνδικάτα σε ολόκληρη την Ελλάδα, θα το βρούμε σε σωματεία των αυτοαπασχολούμενων, θα το βρούμε σε αγροτικούς συλλόγους, θα το βρούμε στα μπλόκα της αγροτιάς που αυτή τη στιγμή κινητοποιούνται στους δρόμους. Γιατί? Για να απαλλαγούν από τα βάρη που τους έχει φορτώσει αυτό το κράτος, που τους έχουν φορτώσει οι τράπεζες, οι μεγαλέμποροι και τα καρτέλ, και τους ξεζουμίζουν στην κυριολεξία και τον μικρό αγρότη και τον μικρό κτηνοτρόφο.
Υπάρχει λοιπόν σήμερα υγιής δύναμη από τα κάτω που μπορεί να στηρίξει. Αυτή η υγιής δύναμη όμως, είτε στους εργάτες, είτε στους αγρότες, είτε στους αυτοαπασχολούμενους, πρέπει να δηλώσουν το δικό τους παρόν, να ανατρέψουν σε επίπεδο τριτοβάθμιων οργανώσεων, όπως είναι η ΚΕΣΕ, όπως είναι η ΚΕΣΕΒΕ, όπως είναι άλλες τριτοβάθμιες στον χώρο των αγροτών που είναι ξεπουλημένες και αναδεικνύονται χωρίς καν να προκύπτουν από κάποια εκλογική διαδικασία. Να τους ανατρέψουν λοιπόν όλους αυτούς, σε πολιτικό επίπεδο να ανατρέψουν τα κόμματά τους. Θα μου πείτε, είναι μια διαδικασία διαρκής. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αλλά το τίμημα είναι πολύ μεγαλύτερο αν ζήσεις σε αυτή τη δύναμη της σαπίλας του συστήματος που ζούμε τώρα και σε αυτό το κράτος, από ότι αν αποτινάξεις τον ζυγό από πάνω σου. Θα ζήσεις με αξιοπρέπεια καλύτερες μέρες, γιατί πραγματικά θα είσαι εσύ ο ίδιος αφέντης του εαυτού σου. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σιδηχάκη. Και εγώ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.